8 λεπτά καθυστερημένος ο κύριος Ευγένιος με το ρολόι. Παιδιά, Χρήστος Κουλιάς εδώ, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα vlog. Σήμερα πατάω ένα βήμα πίσω στον εγωισμό μου και αποφάσισα να ξεκινήσω να κάνω προπονήσεις. Επιτέλους, προπονητή για πρώτη φορά στην καριέρα μου στην καλλιστενική γυμναστική. Πριν πάμε να κάνουμε προπόνηση όμως και σας το γνωρίσω, πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινάς ένα βίντεο και γενικά τη μέρα σου είναι ένα επικό πρωινό. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε πάρει 2 ψωμάκια μπριός, 2 αυγά ολόκληρα μάτια, 1 φέτα γαλοπούλα και μισό αβοκάντο. Και για να τα απογειώσουμε, έχουμε προσθέσει από πάνω φρεσκοντριμμένο μαύρο πιπέρι και κόκκινο φλέκι salt infusion με παπρίκα και καγέν πιπέρι. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, θα ήθελα να ζητήσω να κάνει ένα like για να το βοηθήσει το YouTube να το πετάξει όσο τον περισσότερο κόσμο γίνεται. Εννοείται, μάγκες, κάντε subscribe. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, μόλις άκουσα subscribe, η γλυκιά μου η Μέλανη ήρθε, ανέβηκε στην αγκαλιά μας. Βέβαια, παίζει να μυρίσει και το φαγητό. Οπότε, μάγκες, κάντε ένα subscribe. Αν όχι για μένα, κάντε και το σκυλάκι. Και το πόσο χαρούμενο είναι που ανεβαίνουμε τόσο γρήγορα και πλησιάζουμε τους 200.000 subscribers, είναι δυνατόν να του χαλάσετε χατήρι? Κάντε subscribe. Θα πάμε στο γυμναστήριο αφού φάμε πρωινό, θα κάνουμε προπόνηση και το vlog θα κλείσει αύριο το μεσημέρι, όπου και θα είμαστε μαζεμένοι στο γυμναστήριο εγώ, Σλίδης, Χατζηδευσταθίου και Τεοτσακίρης. Θα μαζέψουμε πράγματα για τους πυρόπληκτους στην Εύβοια. Θα είναι σαν mini meet-up, όποιος έρχεται θα μπορεί να γνωρίσει και εμάς. Θα βρισκόμαστε από τις 10 το πρωί ως και τις 4 το μεσημέρι στο γυμναστήριο. Οπότε γενικά να πω ένα προκαταβολικό ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που έχουν φέρει ήδη πράγματα, γιατί προφανώς και βλέπεις το βίντεο αφού έχει γίνει το όλο σκηνικό. Και με τα πολλά και με εκείνα πάμε να βουτήξουμε στο πρωινό, το οποίο παίζει να έχει κρυώσει πάλι αφού πολυλογούσα τόση ώρα. Καλή σας μέρα και καλή μου όρεξη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι είμαι ενήμερος ότι τα τελευταία 3-3,5 χρόνια που ασχολούμαι με την καλλιστενική έχω χτυπήσει πλατό. Όσο και αν δύσκολο μου είναι να το παραδεχτώ, straddle planche και front lever, clean τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, δεν έχω καταφέρει να κάνω ακόμα. Σε κάποια φάση έβγαζα λίγο front, σε κάποια φάση πέρσι έβγαζα λίγο planche. Τώρα είμαι πολύ κοντά στο να τα μάθω και τα δύο, αλλά είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι, το επάγγελμα το οποίο κάνω, το να φτιάχνεις βίντεο, το να ασχολείσαι με τα social media και το να τρέχεις επιχειρήσεις από πίσω είναι κάτι το οποίο είναι και σωματικά και ψυχικά πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα κάτσω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στη δουλειά μου. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω, να ρίξω τον εγωισμό μου. Γιατί καλώς καθώς δεν έχω πει ποτέ ότι είμαι προπονητής, αλλά πάντα θεωρούσα ότι τα προγράμματα τα οποία βγάζω εγώ για τον εαυτό μου θα με επιτρέψουν να έχω πρόοδο. Κάτι το οποίο όπως βλέπετε και εσείς και βλέπω και εγώ δεν υπάρχει. Οπότε αποφάσισα να το βάλω στον αυτόματο, να ζητήσω τη βοήθεια του προπονητή του, οποίου θα σας γνωρίσω σε λίγο. Να μου βγάλει πρόγραμμα εβδομαδιαίο, μηνιαίο, γενικά να δουλέψουμε μαζί, να ακολουθώ σαν στρατιώτης ό,τι μου λέει και να μην έχω εγώ να σκέφτομαι ποιες μέρες θα πάρω rest, ποιες ώρες θα κάνω προπόνηση, τι και πώς γενικά πρέπει να κάνω την επόμενη μέρα και εβδομάδα πάνω στην προπόνησή μου. Και γενικά να τον εμπιστευτώ στο full, να έρθει επιτέλους και αυτή η πρόοδος η οποία ψάχνω να βρω τόσο καιρό στην καλλιστενική. Και κάτι τελευταίο, γιατί πολύ μπερδεύεστε. Εγώ ούτε είμαι υψηλού επίπεδου αθλητής, ούτε θέλω να γίνω, ούτε με νοιάζει να γίνω. Δεν κάνω βίντεο για να σας δείξω τη δύναμή μου και τα σκύλ μου. Κάνω βίντεο με βάση τη γυμναστική αυτή, διότι εμένα μου άλλαξε τη ζωή. Μέσω αυτού του είδους εκγύμνασης έκανα 180 μοίρες στροφή στη ζωή μου. Οπότε νιώθω την υποχρέωση σαν Χρήστος Κόγιας να τη μεταδώσω σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται, είτε αυτή θα είναι καλλιστενική. Εκεί που δούλεψε για μένα, είτε αυτή θα είναι κολύμβηση είτε τένις, γενικά τον αθλητισμό και τη γυμναστική. Αγαπάω σαν τρελός τη δουλειά μου, το να φτιάχνω βίντεο, το να ανεβάζω βίντεο στο YouTube, να ασχολούμαι με τα social media, να μιλάω με εσάς κάθε μέρα στα μηνύματα, να σας γνωρίζω στον δρόμο. Γενικά, μάγκες, να ξέρετε, ζω ένα όνειρο αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ όλους που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω αυτή τη ζωή. Και πάμε γυμναστήριο να γνωρίσουμε τον προπονητή μου και να κάνουμε προπόνηση σκι. Εδώ, όπως βλέπετε, φιλέτη Φάμπιο, Κώστας Γαμπράς και ο προπονητής μου δεν έχει έρθει ακόμα. Θα έρθει βέβαια μέσα στο επόμενο μισάωρο, οπότε τον αναμένουμε εδώ πέρα με ανυπομονησία. Έχει φάει το πρώτο εξπόζ, η δεύτερη προπόνηση άργησε, οπότε. Οπ! Τι έγινε! Καλώς το να! Όχι, παιδιά, δεν είναι αυτός ο προπονητής. Δεν είμαι εγώ, αλλά δεν θα κάνουμε προπόνηση. Μην κλείνεις παράθυρο, ρε φίλε. Από εδώ με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω ότι ο προπονητής μου τις επόμενες μέρες, μήνες, χρόνια, ποιος ξέρει. Θα μείνω για πάντα, φίλε, τώρα θα έχεις ανάγκη. Είναι ο Θεόδωρος Τσακίρης.
Του λέω χθες, μπρο, θα έρθω να κάνω προπόνηση 12 η ώρα. Μου λέει, όχι ρε μπρο, θα έρθω με το Χατζησταθείο 2 ώρα να κάνουμε προπόνηση. Έχει πάει 2,5. Έχει πάει 2,5. Δεν πειράζει, είχαμε πρώτα business. Πάμε να ξεκινήσουμε σε σταματάκι, θα έχουμε καθοδήγηση για τους επόμενους μήνες. Πάμε να μάθουμε λίγα skills του φίλο μας τον Χρήστο, που έχει κάνει τα καλύτερα workouts. Τα είπα πριν σε έκανα. Με έκανε εισαγωγή καλή. Όχι, τώρα αυτή ήταν εισαγωγή, δεν ήξερα. Είπες ότι είμαι ο καλύτερος. Ναι, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έστειλα τον Χρήστο. Δεν έστειλες, θα τον στείλεις τώρα. Στέλνουμε το Χρήστο για ζέσταμα και σήμερα έχουμε σοβαρά skills. Πάμε λίγο να του μάθουμε front plans. Χάθε ξέρει καλύτερο από μένα. Αφήστε. Εδώ έχουμε ετοιμάσει post workout meal, παύλα μεσημεριανό, παύλα απογευματινό, διότι η ώρα έχει πάει 5.30. Η προπόνηση μου βγήκε περίπου στη 1.30 ώρα, 2 παρακάτι. Έχουμε πατατούλες baby, ένα φιλέτο κοτόπουλο και μουστάρδα με μέλι, την οποία σως μάγκες έχω ερωτευτεί, την τρώω κάθε μέρα μαζί με το κοτόπουλό μου. Και κάπου εδώ θα σας κλείσω για να απολαύσω το μεσημεριανό μου, γιατί έχω πεθάνει της πείνας. Είναι και πεντανόστιμο και θα τα πούμε αύριο το πρωί που θα βρεθούμε και με τα παιδιά στο γυμναστήριο για να γνωρίσουμε και όλους εσάς που θα έρθετε για να στηρίξετε την όλη κίνηση την οποία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Δεύτερη μέρα σήμερα, έχω σηκωθεί από τις 8 η ώρα, τώρα είναι 8.30. Πάμε στο σπίτι να ετοιμάσουμε μια ομελέτα για να φάμε και να πάμε στο γυμναστήριο στο καπάκι, καθώς όπως σας είπα, 10 η ώρα το πρωί πρέπει να είμαστε εκεί. Δύο ολόκληρα αυγά, δύο ασπράδια και μια φέτα γκούντα μου. Τελείωσε και η γαλοπούλα, ρε φίλε, και νόμιζα ότι είχα. Έπρεπε να πάρω καθοδόν για το σπίτι. Anyway, καλή μου όρεξη. Coach! Είναι time. Έχει πάει 10 και 5 κύριοι και ακόμα ο κύριος Χατζηρσταθείο και ο κύριος Ευγένιος δεν έχουν παρουσιαστεί. Όταν λέμε 10 με 6 εννοούμε 10 με 6. Δεν εννοούμε 10 και 5, ούτε 10 και 10, ούτε 10 και 30. 10 με 4, συγγνώμη. 10 με 4. 8 λεπτά καθυστερημένος ο κύριος Ευγένιος με 50. Το ρολόι. Θα πάρεις μετά, έτσι κι αλλιώς δεν θα κάνεις προπόνηση. Θα πάρεις και εσύ, 100. Θα τις πάρω μαζί, θα τις πέσουμε να δούμε ποιος θα κοπεί πρώτος.
Εδώ ο Γιωργάρας Μάγκες μας κάνει εξυπηρέτηση, διότι εγώ, έξυπνος ο Χριστάρας, έφτιαξα τα πλάνα που τράβηξα από το πρωινό και ξέχασα τη memory card σπίτι. Οπότε πεταγόμαστε μια σπίτι, παίρνω memory card και επιστρέφουμε γυμναστήριο. Ελπίζω να μην έρθει κάποιος να μας δει αυτά τα 10 λεπτά που θα λείπω. Και από εδώ έχουμε τον Χριστάρα Μάγκες, ο οποίος είναι ο πρώτος που φέρνει κάτι στο γυμναστήριο. Ευγένιε! Ευγένιε! Έλα ρε! Έλα! Παιδιά, ήρθε πρώτος στο ποδήλατο του Μάγκας. Εντάξει, ο Χριστάρας ήρθε με ποδήλατο από την Καλαμαριά, έτσι, 3 χιλιόμετρα, για να έρθει να μας γνωρίσει. Παραπάνω ήταν. Παραπάνω, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστάρα. Μόλις έφερε και άλλη μια κοπελίτσα και μια σακουλίτσα μαζί με του Χρήστου. Και εδώ είναι τα πράγματα τα οποία έχουμε μαζέψει μέχρι στιγμής. Για να δούμε πόσο θα πάει μέχρι το βράδυ. Εδώ έχουμε μεσημεριανό, παιδιά, κοτόπουλο. Βέβαια είναι ένα ολόκληρο το οποίο θα μοιραστώ μαζί με τον Γιώργο. Καιρό έχω να φάω από σκλαβενίτη για να δούμε αν είναι καλύτερος από της Αθήνας. Εντάξει, ίδια συνταγή είναι. Σήμερα έχουμε leg day, φάγαμε το pre-workout meal, ούτε μισή ώρα δεν έχει περάσει, μπαίνουμε κατευθείαν εφόσον είμαστε στο gym. Θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο εδώ πέρα προς όφελός μας και θα κάνουμε leg day. Το πρώτο που μας έχει βάλει ο κύριος Θεοδωρής. Τελείωσα προπόνηση πόδια, 4 πραγματικά Μάγκες είχα, 3 reps για 7 επαναλήψεις στα 105 κιλά. Μου έφυγε όλη η ενέργεια η οποία είχα για προπόνηση. Έβγαλα ό,τι μπορούσα στη συνέχεια του προγράμματος. Τσεκάρετε λίγο πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία έχουν μαζευτεί. Έχουμε μαζέψει όλη αυτή τη στίβα, η οποία θα μαζευτεί αύριο το πρωί σε κούτες. Βέβαια έχουμε άλλο ένα 2-3 ώρα μπροστά μας μέχρι να έρθει 4 ώρα. Για από ό,τι ξέρω, θα φέρουν και παιδιά τα οποία είναι στα απογευματινά τμήματα διάφορα προϊόντα. Και από εκεί και πέρα ο Γιώργος έχει συνεννοηθεί με μεταφορική για να έρθει να τα πάρει και να τα στείλει στην Εύβοια. Το σκηνή. Α, έτσι είναι. Έτσι, έτσι, δώσ' το. Έτσι, έτσι, ναι. Λοιπόν, έλα, φτάσ' το. Έτσι. Σπρώξε με τώρα. Πα! Άντε, γεια! Άντε, γεια! Άντε, γεια! Πήγε να με κάνει κολόνα και μένα. Άντε, γεια! Έλα, αυτό. Ναι. Λοιπόν, Μάγκες, η ώρα έχει πάει 4. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε. Νομίζω η προσπάθεια αρκετά πετυχημένη εδώ με τα αλάνια. Η ιδέα του Τζόρτζ ήταν, να ξέρετε, συντονιστής του όλου event ήταν ο Γιώργος, κύριος Χατζή Ευσταθίου. Και ναι, όπως είπαμε, θα κανονίσεις μεταφορική, θα πάνε Αθήνα. Θα παίξουμε story το καθεξής, κάνε μας tag να τα ανεβάσουμε. Ευχαριστούμε Μάγκες ξανά μέσα από την καρδιά μας όλα τα παιδιά τα οποία στήριξαν την κίνηση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ τα LTA Courier εδώ στη Βασιλή της Όλγας που θα μας κάνουν τη χάρη και θα στείλουν. Τεράστιο ευχαριστώ. Αυτό. Εννοείται Μάγκες, μην ξεχάτε να κάνετε like, subscribe και εμείς θα ξαναβούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Yeah.